Καλωσορίζουμε στο Μακεδονία Στράκης τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έναν άνθρωπο ο οποίος συνδέεται ιδιαίτερα με τη Θεσσαλονίκη, αφού έχει επιλέξει κάποιες ενημερώσεις των δημοσιογράφων να γίνονται από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, και φυσικά συζητώντας με τον Παύλο τον Μαρινάκη, έναν άνθρωπο ο οποίος εκφράζει απόλυτα τις βασικές θέσεις της κυβέρνησης θεσμικά, είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για την ατζέντα των θεμάτων που αφορούν στη Θεσσαλονίκη, στην Μακεδονία ολόκληρη, στη Θράκη ολόκληρη. Θέματα ανάπτυξης, θέματα για τις ιδιαίτερες ευαισθησίες που έχει η περιοχή μας, όπως η συνοριακή σταθμή και όλα αυτά τα οποία προωθεί η κυβέρνηση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Και πάνω απ' όλα βεβαίως ένα πλάνο προγραμματισμού για τη Θεσσαλονίκη, για τα έργα που γίνονται, το μετρό που παραδίδεται σε περίπου ένα μήνα, σε λίγο περισσότερο από ένα μήνα, για το flyover, για τις εργασίες. Με αυτή τη λογική, εγώ θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά καταρχήν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και δεύτερον τον φίλο, τον Παύλο τον Μαρινάκη, γιατί απλώς επιβεβαιώνουμε και με αυτή τη συνάντηση, αυτή την άριστη συνεργασία που έχουμε με όλα τα μέλη της κυβέρνησης, αλλά και βεβαίως με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.